σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Όντως, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης, ο κύριος Ερεμέτης, είναι μια πολύ ιδιαίτερη και χαρούμενη και ημέρα δικαίωσης και για το Δήμο και για τους Δημότες, αλλά και για τη Δημοτική Αρχή, διότι όπως δεσμευτήκαμε και προεκλογικά ότι θα καθαρίσουμε την Κέρκυρα και επιτρέψτε μου να το πω και λαϊκά, θα ξεβρωμίσουμε την Κέρκυρα, το κάναμε. Το κάναμε πράξη και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, στον ίδιο δρόμο, να βελτιώσουμε ολιγορίες, να βελτιώσουμε λάθη, να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να εντάξουμε και την ανακύκλωση στην πρακτική και του Δήμου και των υπηρεσιών, με τον κατάλληλο στόλο και τα κατάλληλα μέσα, αλλά κυρίως, και αυτό ίσως είναι και το δυσκολότερο, αλλά θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση, να αλλάξουμε την κουλτούρα και την αγωγή και τη συμπεριφορά και των συνδημοτών μας, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, η διαδικασία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης είναι μια διαδικασία συμμετοχική. Πρότασης που είχαμε και προεκλογικά, αλλά και πραγματοποιήθηκε, το βλέπετε σε πράξη, του leasing, με οχήματα και αυτοκίνητα τα οποία θα βοηθήσουν τόσο την υπηρεσία καθαριότητας όσο και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, ως υπηρεσία πρασίνου και καθημερινότητας. Είναι μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη ημέρα για μένα και θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Τόσο τα παιδιά